Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας με τον κύριο Νίκο Παπά βρίσκονται έξω από το Μαξίμου. Έχουμε τον Γιάννη το Φασουλά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αυτή τη στιγμή χωρίς τις μπάντες. Έλα. Από τον άγνωστο στρατιώτη εδώ διασχίζω στον εθνικό κήπο μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Νίκο Παπά. Τώρα περνάει το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου. Περιμένει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, στην είσοδο, στην πάνω είσοδο του Μεγάρου, να υποδεχθεί τον Πορτογάλο ομόλογό του. Δεξιά και αριστερά τη εισόδου είναι άντρες της Σχολής Ευελπίδων που θα αποδώσουν τιμές στους δύο πρωθυπουργούς και βέβαια στον φιλοξενούμενο πρωθυπουργό της Πορτογαλίας. Ο κύριος Τσίπρας υποδέχεται τον κύριο Κώστα με ένα θερμό αγκαλισμό. Ανεβαίνουν τα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου και κατευθύνονται προς το εσωτερικό. Για να ξεκινήσω σε λίγο, έχουν μια θερμή χειραψή για τους φωτογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία. Υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των συναδέλφων της Πορτογαλίας, καθώς το συνοδεύει πέρα από το κρατικό δίκτυο και δύο ιδιωτικά κανάλια καλύπτουν την επίσκεψη του Πορτογάλου στην Αθήνα. Δώσανε μάλιστα και απευθείας εικόνα από την πλατεία Συντάγματος στη Λισαβόνα, κατά την κατάσταση του Στεφάνου, στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ο κύριος Κώστα βρίσκεται ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ξεκινήσουν σε λίγο λοιπόν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών και αργότερα, μετά τη μία το μεσημέρι, θα έχουμε και κοινές δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Πορτογάλου ομολόγου του. Ναι, παρακολουθούμε όλη την εικόνα αυτή τη στιγμή του κυρίου Κώστα με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Τσίπρα. Είχε προηγηθεί να πούμε η συνάντηση του κυρίου Κώστα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αργότερα στις 3 με 4 το απόγευμα ο κύριος Κώστα θα επισκεφθεί και τον Ελαιώνα στο χώρο όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες. Μάλιστα, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε και τη συνέχεια, είτε μέσα στη διάρκεια της δικής μας εκπομπής, είτε αργότερα στο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Λοιπόν, έχουμε αφήσει το κομμάτι της συζήτησης για την υγεία.